ΑΕΣ υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο Κλεάνθης Βικελίδης στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής των play-off της Super League. Οι γηπεδούχοι, αν και βρέθηκαν πίσω με 2-0 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, κατάφεραν να ισοφαρίσουν σε 2-2 και να φύγουν με σπουδαίο βαθμό από το Φάληρο. Πολύ σπουδαίος βαθμός που τους τονώνει το ηθικό μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ και επιτρέπει να διατηρηθεί στην 5η προνομιούχο θέση και στο +1 από τον 6ο Βόλο που πήρε βαθμό στη Λεωφόρο. Επιστρέφει στην έδρα του όπου μετράει 9 νίκες σε 14 παιχνίδια. Στα αγωνιστικά λογικά θα γίνουν αλλαγές στο αρχικό σχήμα ενώ αναφορικά με την επίθεση οι Τούρμπε και Καμαρά διεκδικούν φανέλα βασικού. Από την άλλη πλευρά, ο Παναθηναϊκός υπέπεσε σε γκέλα ολκής, μένοντας το 0-0 με τον Βόλο στην έδρα του. Μοιραίος ο Σπόραρο, ο οποίος στόχησε σε πέναλτι στις καθυστερήσεις. Η προσπάθεια κατάκτησης του πρωταθλήματος για τους πράσινους συνεχίζεται και πρέπει να κοιτάξουν άμεσα μπροστά. Σίγουρα δεν τους εξυπηρετεί δεύτερη διαδοχική απώλεια μέσα σε λίγες μέρες, ενώ την Κυριακή παίρνει σειρά το μεγάλο ντέρμπι με αντίπαλο τον Ολυμπιακό στο Λεωφόρο. Εκτός αποστολής λόγω τραυματισμού είναι και ο δεξιός μπακ Κότσιρας. Ο Παναθηναϊκός παραμένει αίτητος στα 5 τελευταία του παιχνίδια με τον Άρη ανεξάρτητα έδρας, αφού αυτή τη σεζόν επικράτησε και στα 2 μεταξύ τους παιχνίδια στο πρωτάθλημα και στα περσινά play-offs πήρε νίκη στην έδρα του και λευκή ισοπαλία στη Θεσσαλονίκη.